Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, καλώς ορίσατε. 7:30 εδώ, ένα live news και σήμερα μέχρι τις 8:30 πριν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Να σας μεταφέρουμε την επικαιρότητα, όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας και φυσικά όσα διαδραματίζονται τόσο στην περιοχή μας, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, αλλά και σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα αστυνομικά ρεπορτάζ, τα οποία σήμερα κατακλείζουν το δελτίο μας με πολλές ειδήσεις. Η πρώτη έτσι δυσάρεστη είδηση είναι ο θάνατος του 16χρονου Ρωμά στη Θεσσαλονίκη. Δεν άντεξε και φυσικά από εδώ και πέρα έπεται μια μεγάλη πορεία να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση μεταξύ των Ρωμά και φυσικά της αστυνομίας. Βέβαια, υπήρχε και ένα πολύ σοβαρό περιστατικό το οποίο εξελίχθηκε στις Σέρες σήμερα το πρωί. Ένας αστυνομικός χτυπήθηκε μετά από καταδίωξη με έναν Ρωμά, όπου αμέσως μετά ήρθε και μια μεγάλη ομάδα και δυσκόλυψε ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Πάμε να το παρακολουθήσουμε. Τα πλάνα μας είναι από τις τηλεοράσεις των Σερών, οι οποίες τις ευχαριστούμε πολύ για την πολύτιμη συνεισφορά τους να μας μεταφέρουν το ρεπορτάζ. Σύμπλοκη μετά από καταδίωξη Ρωμά και τραυματισμός αστυνομικού σημειώθηκε στις Σέρες, όταν το βράδυ γύρω στις 8 ακολούθησε σύμπλοκη μετά από καταδίωξη. Το περιστατικό συνέβη όταν σε έλεγχο αυτοκινήτου που διενεργούσαν οι αστυνομικοί των Σερών στο ποντισμένο του Δήμου Ηράκλεια, αυτοκίνητο που οδηγούσε Ρωμά δεν σταμάτησε και ακολούθησε καταδίωξη. Άμεσα συγκεντρώθηκε μια ομάδα 15-20 ατόμων με σκοπό να σταματήσουν τον έλεγχο, ενώ επιτέθηκαν στους αστυνομικούς στη ΣΟΠΚΕ, ενώ ένας αστυνομικός χτυπήθηκε στο πρόσωπο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σερών. Οι αστυνομικοί που διενεργούσαν τους ελέγχους ήταν δύο, ενώ οι τρεις δράστες που είναι γνωστοί στην αστυνομία συνελήφθησαν και σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Ναι, μου έδειξε ότι χθες το βράδυ, περίπου γύρω στις 8, σε επιχειρούμενο έλεγχο αυτοκινήτου στο ποντισμένο, ενώ που οδηγούσε χωρίς άδεια οδήγησης, υπήρξε συγκέντρωση περίπου 15-20 Ρωμά. Με σκοπό την επιτροπή του ελέγχου, επιτέθηκαν σε δύο συναδέλφους της ΣΟΠΚΕ. Υπήρξε συμπλοκή. Ευτυχώς, λέμε εμείς, να ξέρετε, μπόρεσαν οι συνάδελφοι να απεμπλακούν. Ο συνάδελφος που χτυπήθηκε στο πρόσωπο και είχε ένα ράμα, έκανε και ένα ράμα κάτω από το μάτι. Δύο μήνες στην αρχή, αλλά ξέρετε, αυτοί με μια φωνή μαζεύονται άλλοι 20. Οι συνάδελφοι που κατέφεραν να απεμπλακούν, οι δράστες του συμβάντος είναι γνωστοί και έχουν συλληφθεί ήδη. Ναι, έχει έρθει η αστυνομία, σταμάτησε κάποιο τσιγκανάκι για δίπλωμα βέβαια να τον ερευνήσουν, να τον κάνουν και τον είπε να τους ακολουθήσει στο τμήμα. Το παιδί δεν πήγαινε. Πήραν τηλέφωνο, λέει, ήρθε ο πατέρας του. Ο χωροφύλακας μπήκε με στο αμάξι το δικό του, όχι στο περιπλοκό, στο άλλο αμάξι για να πάνε στο τμήμα. Ναι. Ναι. Τελικά αυτός πήρε φόρα, τον πήγανε δεν ξέρω πού, έφαγε, λένε, ξύλο το παιδί, σπάσαν το πυροβολικό, κάτι. Μόνος του ήταν αστυνομικός, ένας μόνος. Ήτανε δύο άτομα. Δύο άτομα ήταν με το περιπολικό. Ανέβηκε ο αστυνομικός για να πάνε στο τμήμα. Ναι. Αυτή ξεκίνησε αυτός και πήγε δεν ξέρω πόσα μέτρα και εκεί το χτύπησαν τα μικρά, το χτύπησαν, μου είπανε, ματώσανε, σπάσανε από το πυροβολικό, σπάσανε κάτι φτερά, μπαμπρίς, δεν ξέρω αν σπάσαν και τον μπαμπρίς. Φταίει το κράτος που τους έδωσε μεγάλα δικαιώματα και φτιάχνουν αυτά που φτιάχνουν. Δεν μπορούμε τώρα που μιλάμε, μπορεί να με πιάσουν αύριο μεθαύριο και να βρω τον πιλά μου. Φοβάστε δηλαδή που μιλάτε. Έτσι. Ακριβώς. Ακριβώς. Και αυτός που μίλησε σαν πρόεδρος και εκείνος που μίλησε σαν πολίτης του ποντισμένου. Μαζεύτηκε το χωριό, γέμισε από τσιγκάνους. Έρχονται, φεύγουν. Συνήθως γίνεται κάτι φασαρίες ψηλές εδώ. Αστυνομικοί δηλαδή με... Δεν ξέρω τι να σου πω τώρα εγώ. Δεν έχω δει. Φοβάστε καθόλου με αυτή την κατάσταση που επικρατεί εδώ στο χωριό? Όχι, δεν φοβάμαι κανένα. Γιατί να φοβηθώ? Καταρχήν να πω, να ευχηθώ στον αστυνομικό που τραυματίστηκε γρήγορη ανάρρωση, καλή ανάρρωση. Λοιπόν, έχει όλη τη δική μας στήριξη ο άνθρωπος. Αλλά περί του συμβάντος, να πω την αλήθεια, δεν γνωρίζω κάτι ιδιαίτερο, γιατί εχθές το βράδυ έλειπα, ήμουν εδώ γύρω στην περιοχή και το ακούω και πληροφορούν πρώτη φορά.
αυτό το γεγονός, δηλαδή τι ακριβώς είναι στο ποτισμένο, δεν έχω ιδιαίτερη πληροφόρηση για να μπορέσω να μιλήσω εγώ και να σας πω ότι αυτό ή εκείνο ή κάποιο άλλο ή κάποια άλλα γεγονότα που να έχουν συμβεί στο πρόσφατο παρελθόν εδώ στην περιοχή μας, στην κοινότητα, στο Δήμο Ηράκλειας, δεν έχω να σου πω. Εκεί οι κάτοικοι, οι δήμαρχοι μου είπαν ότι φοβόμαστε να βγούμε από τα σπίτια μας, ότι τα συμβάντα είναι καθημερινά, ότι με τους Ρωμά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, δεν σέβονται την νομοθεσία, μας χτυπάνε, αυτό, η ασυδοσία. Αυτό, κοιτάξτε να δείτε, αυτό αν σημαίνει κάτι τέτοιο, οι δημότες θα πρέπει να αναφερθούν στο αστυνομικό τμήμα. Λοιπόν, αυτά συνέβησαν στην Ηράκλεια σήμερα. Πραγματικά μας λυπούν αυτά τα γεγονότα. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για νέα παιδιά, ξέρετε, πολλές φορές μπαίνει μέσα το κομμάτι που αναφερόμαστε σε ρατσισμό, αναφερόμαστε σε φυλές, σε διαφορετικές θρησκείες, όμως να ξέρετε, όλα αυτά έχουν να κάνουν βάθος με την παιδεία. Έχουν να κάνουν με το κατά πόσο μία φυλή, μία ράτσα έχει παιδεία. Και πολλές φορές, δυστυχώς, πάνω στη λέξη αυτή προκαλείται η λέξη ρατσισμός. Λοιπόν, τώρα, να πάμε στα δικά μας και στα πιο δύσκολα δικά μας. Σήμερα, χτες το βράδυ για την ακρίβεια, ακόμη ένα τροχαίο ατύχημα εδώ στην περιοχή μας, με διακινητή, ο οποίος έριξε σε χαντάκι το αυτοκίνητο, φυσικά με τους παράνομους λαθρομετανάστες. Αρκετοί από αυτούς στο νοσοκομείο και να το πούμε και από το άλλο το κομμάτι της ανθρώπινης ζωής, ότι ευτυχώς δεν θρηνήσαμε άλλες ανθρώπινες ζωές. Η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή. Πάμε λίγο να παρακολουθήσουμε τι μας είπε ο αναπληρωτής διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου, αλλά και ο κύριος Τσιτσιλικάκης, ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ. Κινηματογραφικές συνεχίζουν να παραμένουν και οι καταδιώξεις των λαθρομεταναστών στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μετά το περιστατικό καταδίωξης μέσα στην πόλη της Κομωτινής, όπου από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα, σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 9 το βράδυ της Δευτέρας 12 Δεκεμβρίου στο χωριό Λεύχη της Καβάλας. Στο ατύχημα είναι πλάκι ιδιωτικής χρήσης όχημα που από ό,τι φαίνεται διακινούσε παράνομους μετανάστες. Οι παράτυποι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, ενώ ένας από αυτούς τραυματίστηκε σοβαρά. Ήταν ένα ακόμα τροχαίο, δεν ήταν όσο τα προηγούμενα σοβαρό όπως έχουν γίνει, δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές. Το ΕΚΑΒ συνδράμαμε με δύο ασθενοφόρα, διότι υπήρχαν αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι ήταν εμπλεκόμενοι, περίπου 10 τον αριθμό. Τελικά χρειάστηκε να διακομιστούν στο νοσοκομείο 4 άνθρωποι, οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή, από όσο γνωρίζω, σε καλή κατάσταση, τουλάχιστον δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Έχουν κάποια πλαστικά και κάποια κατάγματα, αλλά δεν κινδυνεύει άμεσα η ζωή τους. Χθες το βράδυ μετά τις 9-9.30 ώρα άρχισαν να έρχονται κάποιοι παράτυποι μετανάστες από το τροχαίο που έγινε κοντά στην Καρβάλη. Συνολικά ήρθαν στο νοσοκομείο και εισήχθησαν στην χειρουργική 7 τραυματίες. Είναι πάνω στην χειρουργική, έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες εξετάσεις. Η χειρουργική μας είναι σε έναν αριθμό 28 ασθενών σήμερα το πρωί λόγω της μεγάλης κίνησης. Από ό,τι φαίνεται δεν είναι σοβαρά τα πράγματα, δεν υπάρχουν σοβαροί τραυματίες. Ένας νομίζω θα παραμείνει για συνέχεια για δεύτερη μέρα νοσηλείας. 7 εισαγωγές είχαμε από το συγκεκριμένο τροχαίο. Λοιπόν, ξαναλέω, για ακόμη μια φορά δεν προλάβαμε τα χειρότερα. Βέβαια, σε ένα σημείο το οποίο θα μπορούσαν να υπάρχουν και άλλοι οδηγοί που να περνούν από εκείνο το σημείο. Η ώρα ήταν γύρω στις 9, οπότε καταλαβαίνετε ότι η επικινδυνότητα στον δρόμο ήταν αρκετά μεγάλη. Λοιπόν, πάμε τώρα να αλλάξουμε ένα άλλο θέμα, κάτι που μας αφορά και αφορά την γέφυρα, την πεσμένη γέφυρα, η οποία βρίσκεται εδώ στην πόλη της Καβάλας. Έγινε συνάντηση σήμερα μεταξύ του Δημάρχου και των στελεχών της Εγνατίας Οδού. Ο Δήμαρχος Καβάλας αναφέρθηκε και στο πότε θα ξεκινήσουν οι μελέτες. Πάμε να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις που έκανε ο Δήμαρχος Καβάλας στην κάμερα του Ένα Τσάνελ.
Η πολύ αναμενόμενη συνάντηση του Δημάρχου Καβάλας με τα στελέχη της Εγνατίας Οδού για την πεσμένη γέφυρα της Καβάλας μπορεί να άργησε αρκετά, όμως το μεσημέρι της 3ης, 13 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι από τη συνάντηση αυτή δεν δόθηκε καμία σαφή απάντηση για το χρονοδιάγραμμα που αφορά τον διαγωνισμό για τη χρηματοδότηση του έργου, όσο και για τις μελέτες αυτού. Απάντηση ωστόσο δεν δόθηκε από καμία από τις δύο πλευρές για τον λόγο για τον οποίο οι μελέτες δεν πραγματοποιήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια και θα πραγματοποιηθούν το πρώτο εξάμηνο του 2023. Λοιπόν, έχουμε σήμερα την επίσκεψη των μηχανικών και των μελετητών από την Εγνατία για την πεσμένη γέφυρα. Η μελέτη βρίσκεται στο τελικό στάδιο, οπότε ευελπιστούμε ότι μέχρι τα τέλη του 23. Λοιπόν, και πιο μπροστά, ας πούμε το πρώτο εξάμηνο λοιπόν του 23, θα είναι έτοιμη η μελέτη. Ναι, λοιπόν, το πρώτο εξάμηνο λοιπόν του 23 θα είναι έτοιμη η μελέτη και από εκεί και πέρα είναι η χρηματοδότηση η οποία θα γίνει από την περιφέρεια για την κατασκευή της. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και θα πάμε σε ένα θέμα που νομίζω ότι θα μας απασχολήσει για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχει να κάνει με τη σύλληψη της Εύας Καϊλή στις Βρυξέλλες και φυσικά με όλα όσα διαδραματίζονται, οι πληροφορίες που έρχονται και φυσικά δημοσιοποιούνται. Μπορώ να πω ότι μας εκπλήσουν. Σήμερα υπήρχαν και κάποια δημοσιεύματα για τα ποσά τα οποία βρέθηκαν στο σπίτι, για τις οικονομικές δραστηριότητες τις οποίες απασχολούνταν τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της και φυσικά για όλο τον αντίκτυπο που έχει όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στην ίδια μας τη χώρα σε ένα χρονικό διάστημα ιδιαίτερα κρίσιμο για την Ευρώπη και για τη χώρα μας καθώς προσπαθούμε πραγματικά να δείξουμε στους Ευρωπαίους πώς μιλάμε πλέον για μια χώρα, μια έγκυρη χώρα, μια χώρα που πραγματικά μπορούν να εμπιστευτούν. Πραγματικά δεν ξέρω τι δεδομένα θα δοθούν το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, πάμε να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ του Απόστολου Τζαμιδιάκη με τις νεότερες εξελίξεις για το θέμα που αφορά την Εύα Καϊλή. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα, καθώς αύριο η Εύα Καϊλή θα παρουσιαστεί ενώπιον του Δικαστικού Συμβουλίου, το οποίο θα κρίνει την προφυλάκησή της με τις αποκαλύψεις που έχονται στο φως της δημοσιότητας να συνεχίσουν να συνταράσουν το εγχώριο και διεθνές πολιτικό σκηνικό. Those responsible will find this parliament on the side of the law and I am proud of our role and assistance in this investigation. The allegations against the Vice President of the European Parliament are of utmost concern, very serious. Η ίδια Ελληνίδα Ευρωβουλευτής πάντως δια του δικηγόρου της στην Ελλάδα δηλώνει αθώα και πως δεν έχει σχέση με τις καταγγελίες περί χρηματισμού, ενώ δίνει εξηγήσεις για την εταιρεία Real Estate που ίδρυσε πριν από μερικές ημέρες στο Κολωνάκι. Η θέση της είναι ότι είναι αθώα. Μπορώ να σας το πω αυτό. Αλλά όμως δεν έχει καμία σχέση με χρηματισμούς του Κατάρ. Καμία. Ρητά και κατηγορηματικά. Μια εταιρεία Real Estate είναι μια οίκε η οποία έχει συσταθεί εδώ και ένα μήνα με εταιρικό κεφάλαιο 1.000 ευρώ και δεν έχει λειτουργήσει ακόμα. Παράλληλα, ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας του Βελγίου, Φίλιππος Κοτσαρίδης, μίλησε στο ένα τσάνελ για το κλίμα που επικρατεί εκεί, ύστερα από την αποκάλυψη του σκανδάλου Qatar Gate, με κεντρικό πρόσωπο την Εύα Καϊλή, κάνοντας λόγο ότι οι Έλληνες νιώθουν χτυπημένοι και ντροπή μετά από τις συγκεκριμένες αποκαλύψεις. Βεβαίως αυτό επηρέασε αρνητικά όλο το φάσμα, όλη την κοινότητά μας. Ιδιαίτερα όταν χαιρόμαστε, όταν να βλέπουμε ότι κάποια άτομα Έλληνες, δικοί μας συμπατριώτες έχουν ανέβει και εκπροσωπούν τόσο ψηλά και έχουν γίνει στελέχοι στο Ευρωκοινοβούλιο είτε αλλού και έχουν γίνει και αντιπρόεδροι και μετά βγαίνουν τέτοια σκάνδαλα, καταλαβαίνετε ότι όπως ακριβώς σας είπα ότι έχουμε πολύ κρύο, έπιασε κρύο και στην καρδιά και στην ψυχή μας. Ψυχράθηκαμε πραγματικά. Είναι το αντίκτυπο αρνητικό, μας έκανε έκπληξη, τα στοιχεία είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικά. Θα αφήσουμε βεβαίως τη δικαιοσύνη να κάνει την εργασία της ουδέτερα. Ιδιαίτερα επιβαρυντικά τα στοιχεία. Να πούμε ότι είναι προφυλακιστέα, βρίσκεται στις φυλακές, το ίδιο και η ίδια και ο σύζυγός της. Ενώ αναλύονται όλα τα δεδομένα από τις βελγικές αρχές και από την εισαγγελία για το τι ακριβώς και για το κατά πόσο υπάρχει εμπλοκή στο θέμα της διαφθοράς.
Ελέγχονται και άλλα στελέχη, τα οποία υψηλόβαθμα στελέχη, και φυσικά αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα να υπάρχει μια ολοκληρωμένη και σαφή εικόνα το τι ακριβώς συνέβη, ποιοι είναι οι εμπλεκόμενοι σε όλο αυτό και φυσικά πρόσωπα τα οποία να βρίσκονται και πίσω από το κάνδρο των ερευνών των βελγικών αρχών. Λοιπόν, θα πάμε τώρα λίγο έτσι στις Σέρρες, εκεί όπου σήμερα έγινε μια διαμαρτυρία μεγάλη από τους γονείς και όχι μόνο. Διαμαρτυρία γιατί ο 11χρονος έφυγε από τη ζωή, έφυγε τόσο άδοξα από τη ζωή. Δεν θέλουμε τα παιδιά μας, δεν θέλουμε στα παιδιά μας να υπάρχει ο φόβος κάθε μέρα που πηγαίνουν στο σχολείο τους. Θέλουμε να ξέρουμε ότι είναι ασφαλή, θέλουμε να ξέρουμε ότι τα σχολεία είναι ασφαλή, οι χώροι οι οποίοι τα παιδιά μας εκπαιδεύονται είναι ασφαλή και φυσικά να τιμωρηθούν οι πέτοι. Και αυτό είναι νομίζω και το μεγαλύτερο που ζητούν οι γονείς από εδώ και πέρα, να αποδοθούν ευθύνες και να αποδοθούν άμεσα ευθύνες στους υπευθύνους που πραγματικά το 11χρονο παιδί έχασε τη ζωή του έτσι. Πάμε να το παρακολουθήσουμε. Πάρτε καμιά αναμονή, θέλουμε σχολεία, ασφαλή. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν το πρωί της 3ης 13 Δεκεμβρίου εκπαιδευτικοί έξω από το Δημαρχείο των Σερών για το πρόσφατο περιστατικό στο 1ο Δημοτικό Σχολείο. Με σύνθημα ένας μαθητής νεκρός, το γιατί το ξέρουμε, τους δράστες να ανακαλύψουμε, εδώ στην κεντρική πλατεία των Σερών πραγματοποιήθηκε συλλαλητήριο, το οποίο συμμετείχαν γονείς, μαθητές και δάσκαλοι. Θεωρούμε ότι είναι υποκρισία να δηλώνει ότι στεναχωρέθηκε όταν. Για τον Δήμαρχο λέτε. Για τον Δήμαρχο, για όλη τη Δημοτική Αρχή και για τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, ο οποίος είναι ο κύριος υπεύθυνος, για μας προσωπικά έπρεπε να παραιτηθεί. Το λιγότερο. Δεν έκανε αυτό, ούτε συγγνώμη ζητήσαν οι κύριοι. Ψάχναν να βρουν αλλού τις ενοχές. Βρισκόμαστε για να διαμαρτυρηθούμε πρώτον, για να εκφράσουμε τη λύπη μας για τον αντικογραμμένο, για τον θάνατο του μαθητή μας και να εκφράσουμε συμπαράστασή μας στον διευθυντή και στους εκπαιδευτικούς του σχολείου που έγινε το περιστατικό και να δώσουμε και ένα υπόμνημα στον Δήμο Σερών με προτάσεις μας για να ώστε μπορεί να γίνει καλύτερη λειτουργία των σχολείων ώστε να μην θρηνήσουμε, να μην υπάρχουν μάλλον άλλο τέτοιο περιστατικό στο σχολείο μας. Σήμερα η ΕΛΜΕ Σερών συμμετέχει στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, στην κινητοποίηση που διοργάνωσε η πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το αίτημά μας είναι ότι η ασφάλεια των μαθητών πρέπει να είναι προτεραιότητα για όλους μας. Τα προβλήματα υπάρχουν εδώ και χρόνια με τα σχολικά κτίρια, όχι μόνο στην περιοχή μας, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Η Ομοσπονδία μας, η ΕΛΜΕ, έχει τοποθετηθεί επί του θέματος εδώ και χρόνια, όπως και η ΕΛΜΕ Σερών. Μάλιστα, στη συνέχεια συναντήθηκαν και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Χρυσάφη, όπου του κατέθεσαν και σχετικό υπόμνημα. Πρωτόγνωρη τραγωδία που συγκλώνησε και συγκλονίζει και βύθισε σε πένθος την πόλη των Σερών. Μαζί με την βαθιά οδύνη αισθανόμαστε για την απώλεια του Βασίλη, είμαστε αποφασισμένοι να μην αφήσουμε να υπάρξει ποτέ ξανά ένα τέτοιο συμβάν. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το πετύχουμε μαζί. Γιατί σε όλες τις προσπάθειες για τα σχολεία μας, για τα παιδιά μας, ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε μαζί. Δεν είναι δικιά μας δουλειά η απόδοση ευθυνών. Είναι λάθος να γίνεται μπαλάκι ευθυνών ένα τέτοιο τραγικό συμβάν. Και δεν έπρεπε να ξεκινήσει από κανέναν. Πρέπει όλοι να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Και πρώτος εγώ. Είμαστε και εμείς εκπαιδευτικοί, δεν είμαστε στον κλάδο αυτή τη στιγμή αναπληρωτές. Δεν έχουμε πάρει θέση στον πίνακα. Ωστόσο, είναι ένα θέμα που νομίζω έχει αντίκτυπο σε κάθε έναν. Ασχέτως άμα είναι από τον εκπαιδευτικό χώρο ή από οπουδήποτε αλλού. Γιατί όλοι έχουν παιδιά, όλοι θέλουν να είναι σε σχολεία ασφαλή και να μην έχουν το άγχος αν θα πρέπει να πάρουν το παιδί του ζωντανό ή νεκρό από το σχολείο μετά το πέρας του μαθήματος. Και αυτό που αντιμετωπίζουμε εδώ και λίγες μέρες είναι μια διαφορετική αντιμετώπιση από την αρχή, με το μπαλάκι των ευθυνών να παίζεται πινκ-πονγκ από τον έναν στον άλλον, αποϊθύνοντες και μη. Μάλιστα, επιστολή
προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, Κωστά Πεφάνη, απέστειλε ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης Χρήστος Ποτόλιας σχετικά με την κατάσταση των σχολικών κτηρίων. Είναι ένα γεγονός τραγικό, με αφορμή το οποίο κάναμε αυτή την παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο και πιστεύουμε πως θα ληφθούν εκείνα τα μέτρα που χρειάζεται για την αντιμετώπιση όποιων προβλημάτων υπάρχουν. Ωστόσο όμως, επειδή τα δυστυχήματα, ατυχήματα, κύριε Ντεμιδάκη, δεν συμβαίνουν απλά και μόνο, αλλά προκαλούνται κατά την άποψή μας, κατά την άποψή μου, και πάντα υπάρχει μία ή περισσότερες αιτίες που τα προκαλούν όλα αυτά τα προβλήματα και θεωρούμε πως η πρόληψη για την αποφυγή αυτών των ατυχημάτων, δυστυχημάτων, είναι μέσα στις δυνατότητες του ανθρώπου να τα, όχι να τα εξαλείψει τελείως, γιατί πάντα θα υπάρχουν ατυχήματα, δυστυχήματα, αλλά όμως σήμερα η τεχνολογία, η επιστήμη και οι οικονομικές δυνατότητες επιτρέπουν να αντιμετωπιστούν πάρα πολλά από αυτά τα τεράστια προβλήματα και ιδιαίτερα σε αυτούς τους χώρους των σχολείων. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και θέλω να αγγίξουμε ένα θέμα το οποίο το προανέφερα πριν. Να καλησπέρισω την κυρία Λίκη Τσιαμούρα, είναι η πρόεδρος της Ένωσης Κυριών Δράμας. Καλησπέρα, κυρία Τσιαμούρα. Δεν έχουμε την κυρία Τσιαμούρα, να φανταστώ. Θα ξανακαλέσουμε. Την έχουμε. Ωραία. Κυρία Τσιαμούρα, καλησπέρα. Ωραία. Λοιπόν, τότε να βάλουμε το βίντεο, παρακαλώ, αυτό για το χαμόγελο, για να το προλογίσω μέχρι να ξανακαλέσουμε την κυρία Τσιαμούρα. Λοιπόν, συνέχεια για το χαμόγελο του παιδιού. Σήμερα είχα μια ιδιαίτερη συνέντευξη με τον κύριο Κώστα Γιαννόπουλο για το τι ακριβώς πραγματικά ανέφερε το συγκεκριμένο άρθρο που αφορά το Βήμα της Κυριακής. Και φυσικά ο κύριος Γιαννόπουλος είπε πολλά πράγματα, αναφέρθηκε και στη στήριξη του κόσμου. Πάμε να το δούμε. Αυτό που παρουσιάστηκε στο Βήμα της Κυριακής από τον δημοσιογράφο κύριο Λαμπρόπουλο ήταν ερωτηματικά. Ερωτηματικά που έχουν απαντήσεις όμως και που δεν μας άφησε. Δεν μας πήρε τηλέφωνο να μας ρωτήσει και να του απαντήσουμε τι ακριβώς ισχύει από αυτά που γράφει. Με την έννοια ότι δεν υπήρχαν καταγγελίες. Ερωτηματικό, όπως να το πούμε για τον κύριο χρόνο. Αυτό που παρουσιάστηκε στο Βήμα της Κυριακής από τον δημοσιογράφο κύριο Λαμπρόπουλο ήταν ερωτηματικά. Ερωτηματικά που έχουν απαντήσεις όμως και που δεν μας πήρε τηλέφωνο να μας ρωτήσει και να το απαντήσουμε τι ακριβώς ισχύει από αυτά που γράφει, με την έννοια ότι δεν υπήρχαν καταγγελίες. Ερωτηματικό, όπως να το πούμε για τον κύριο χρόνο, όπως ένα, έχετε λογαριασμό στην Ελβετία. Καταρχάς δεν είναι κακό να έχεις λογαριασμό στην Ελβετία, εφόσον είναι ο λογαριασμός του χαμόγελου, εφόσον είναι δηλωμένος στις διαδικασίες, στις ελεκτικές διαδικασίες που γίνεται από την ΕΣΕΓΙΑΝ. Όμως, να πω τη λεπτομέρεια, γιατί είναι πολύ βαριά όταν σου πετάει μια ρυθμιά, έχετε λογαριασμό στην Ελβετία και δεν λέει ποιος τον έχει. Έτσι, αφήνεται λοιπόν αιχμή ότι ενδεχομένως τον έχω και εγώ προσωπικά. Εγώ δεν έχω κανένα λογαριασμό πουθενά. Και τα οικονομικά μου είναι γνωστά, κάνω αποθανές και κλπ. Είναι πολύ περιορισμένα. Έγινε λοιπόν γιατί ένα ίδρυμα Ολλανδικό αποφάσισε να μας βοηθήσει. Μάλιστα, πέρασε μέσα από την εφορία της Ολλανδίας και μας απάλλαξε η εφορία της Ολλανδίας από φόρους, αλλά έπρεπε τα χρήματα, όπως μας απέτυχε, να πάνε σε την Credit Suisse, η οποία ελέγχει το ξέπλυμα χρήματος, για να μην φαίνεται ότι κάποια χρήματα περνάνε και με παράνομες μεθόδους. Άρα λοιπόν, πήγαν τα χρήματα εκεί, είναι ανοίχτηκε ο λογαριασμός και τα χρήματα έρθαν στην Ελλάδα και αυτή τη στιγμή τελειώνει, κοντεύει να τελειώσει το σπίτι στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ενώ παράλληλα, σε επόμενο διάστημα έγινε, και πουλήθηκε το μειοψηφικό πακέτο του Τιτάνιου του ξενοδοχείου που μας άφησε ο συγχωρεμένος ο Μαλάμος. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε για το χαμόγελο τις επόμενες ημέρες. Να πάμε λίγο να καλησπέρισουμε την κυρία Λίκη Τσιαμούρα, είναι η πρόεδρος της Ένωσης Κυριών Δράμας. Καλησπέρα, κυρία Τσιαμούρα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Λοιπόν, κυρία Τσιαμούρα, επειδή αυτές τις ημέρες ακούγονται πάρα πολλά για το θάνατο του Ρωμά, ο οποίος σήμερα έχασε τη ζωή του και ανακοινώθηκαν φυσικά, εγώ θέλω να μείνουμε στο κομμάτι που αφορά ρατσισμό σημεί, εκπαίδευση παιδεία,
Από πού ξεκινούν τελικά όλα, κυρία Τσιαμούρα? Γιατί αν πραγματικά είχαμε μία κοινωνία η οποία θα ακολουθούσε το μοτίβο της βίας, θα ζούσαμε στη βία. Αν ακολουθούμε το μοτίβο της εκπαίδευσης και της παιδείας, θα ζούμε σε μία πολιτισμένη χώρα. Και το λέω αυτό γιατί έχετε δώσει την ψυχή σας στο τελευταίο διάστημα να εκπαιδεύετε τα παιδιά αυτά από μικρές ηλικίες, τα οποία ούτε γνώση έχουν, ούτε μπορούν να πάνε στο σχολείο, ούτε μπορούν να έχουν τα βασικά, και αυτά τα παιδιά μεγαλώνουν μέσα στη βία, γιατί αυτό ακολουθούν και οι γονείς. Τα βλέπουμε τα παραδείγματα αυτά, δεν είναι ρατσισμός, είναι πολιτισμός, είναι τρόπος ζωής, και πρέπει να εκπαιδεύσουμε αυτές τις κοινωνικές ομάδες, κυρία Τσιαμούρα, από μικρές ηλικίες. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό εδώ και 4 χρόνια ασχολούμαστε πραγματικά έτσι, με πολύ αγάπη, με πολύ αφοσίωση σε ό,τι έχει σχέση σε αυτό που είπατε προηγουμένως. Πώς αυτά τα παιδιά θα μπορέσουν πρώτα απ' όλα να καταλάβουν ότι δεν είναι έτσι η ζωή. Δεν είναι αυτός ο σωστός τρόπος που ζούμε. Πρέπει να αλλάξουμε. Πώς θα τον αλλάξουμε? Αρχίζουμε πρώτα απ' όλα από το σχολείο. Το σχολείο είναι αυτό που θα μας βοηθήσει. Θα βοηθήσει και τις οικογένειές μας. Θα βοηθήσει και το ίδιο μας τον εαυτό να εξελιχθούμε. Εάν μορφωθούμε, εάν θα καταφέρουμε να ξεχωρίσουμε και να δούμε ότι ο παραβατικός μάλλον τρόπος που ζουν οι γονείς ή το οικογενειακό μας περιβάλλον δεν είναι αυτό που θα μας οδηγήσει σε μια σωστή και υγιή ζωή. Και δεν είναι ρατσισμός αυτό που αναφέρουμε, όχι, έτσι δεν είναι, όχι, κυρία Τσιαμούρα? Καθόλου, καθόλου. Δεν νομίζω ότι είναι. Δεν το βλέπω. Και εξάλλου είναι στο χέρι τους. Εγώ ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους που είναι Ρωμά και που έχουν, όχι απλά έχουν αποκτήσει εφόδια, όχι απλά έχουν πτυχία, έχουν κάνει μεταπτυχιακά, έχουν κάνει διδακτορικά. Αυτοί οι άνθρωποι πώς κατάφεραν να βγουν από όλη αυτή την, από όλο αυτό το αυτό που ζούνε. Από αυτή τη θέση που βρίσκονται μέσα στη βία μεγαλώνουν, μέσα στη βία ζουν. Ακριβώς. Και είναι κρίμα. Βλέπεις, εγώ θα σας φέρω ένα πολύ 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 έτσι απλό παράδειγμα. Όταν αρχίσαμε να προσεγγίζουμε αυτά τα παιδιά, ξέρετε πόσο επιθετικά, πόσο βία ήταν απέναντί μας. Με τον καιρό όμως κατάλαβαν ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που πραγματικά ενδιαφέρονται για αυτά τα παιδιά και σιγά σιγά και οι μάνες τους, γιατί συνήθως έχουμε να κάνουμε με μονογονικές οικογένειες ή με παιδιά που έχουν, οι μάνες που έχουν αποκτήσει από πολλούς συντρόφους. Κακοποιητικές επίσης, φαντάζομαι, ακριβώς, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Θέλει πάρα πολύ δρόμο, θέλει πάρα πολύ δουλειά. Πρέπει η πολιτεία να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει οι δάσκαλοι έτσι να ευαισθητοποιηθούν λίγο ίσως περισσότερο. Να προσεγγίζουν, να βοηθήσουν, να στηρίξουν αυτά τα παιδιά. Υπάρχουν ενδεχομένως έτσι, ναι, νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσει και από την πολιτεία. Ναι. Πρέπει να μάθουμε πώς θα περιποιούνται αυτά τα παιδιά, πώς θα μπανιαρίζονται αυτά τα παιδιά. Τώρα τελευταία, Χριστίνα μου, μου έτυχε να πάω σε ένα καταβλισμό που τα παιδάκια ήταν γεμάτα ψήρες. Εγώ ενοχλήθηκα φάνταστα. Ενοχλήθηκα γιατί δεν βρέθηκε κάποιος από κάποια υπηρεσία που να πει δεν είναι δύσκολο, δεν το ξέρει η μάνα, δεν ξέρει πώς μπορεί να περιποιηθεί και να απαλλαγεί το παιδάκι και να απαλλαγούν όλοι, γιατί όλοι ήταν γεμάτοι. Ναι, θέλω να πω, θέλει αυτό που είπες, θέλει παιδεία, θέλει πολλή δουλειά, αλλά ρατσισμό εγώ δεν βλέπω, καθόλου δεν βλέπω. Εάν υπάρχει κάτι, κυρία Τσιαμούρα, που μπορούμε να κατηγορήσουμε τη χώρα μας, είναι η έλλειψη παιδείας. Και ακριβώς. Η έλλειψη προσοχής στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Ακριβώς. Και στους Ρωμά. Και δεν το βλέπουμε αυτό μόνο στους Ρωμά. Το βλέπουμε, αν θέλετε, και σε άλλες κατηγορίες ανθρώπων που ναι,
δίνουν βαρύτητα στην παιδεία και στην μόρφωση των παιδιών τους, με αποτέλεσμα βεβαίως να μην εξελίσσονται σωστά τα πράγματα. Θα μου πείτε ποιος φταίει. Φταίει το 16χρονο, φταίει ο πατέρας του που είχε καταδίκες, φταίει το παιδί που μεγάλωσε σε αυτό το περιβάλλον, φταίει η πολιτεία που δεν το φρόντισε, φταίει η κυβέρνηση που δεν έκανε κάτι για αυτές τις ομάδες. Πού να ρίξουμε το κατηγορό, κύριε Τσιάμουρε, γιατί το αποτέλεσμα είναι ότι το παιδί αυτό πέθανε σήμερα. Έτσι είναι. Εγώ λυπάμαι πάρα πολύ, πάρα πολύ. Πραγματικά λυπάμαι και για τις δύο πλευρές. Γιατί και ο αστυνομικός δεν μπορώ να πιστέψω εγώ ότι το έκανε θελημένα. Αλίμονο. Τότε δεν θα μιλάμε ότι ζούμε σε μία... Πάλι, στο ίδιο περιβάλλον, της βίας πάμε. Επομένως δεν θέλω ούτε καν να το σκέφτομαι και δεν το πιστεύω. Το άλλο πάλι το παιδάκι. Επίσης πώς να μην λυπάσαι και πώς να μην λες κρίμα, ένα νέο παιδί που θα ήταν ενδεχομένως χρήσιμο στην κοινωνία, αν όμως είχε αποκτήσει εφόδια από την εφηβική του, από την βλεφική του μάλλον αυτή στα η ηλικία. 16. Στα 16. Συνεχίζετε τις δράσεις του Mobile School και θέλω να πείτε στον κόσμο τι ακριβώς κάνετε και για ποιο λόγο. Εννοείται και μάλιστα τώρα για έναν μήνα θα μας βρίσκουν όλοι στην Ονειρούπολη. Κάθε χρόνο, έτσι ώστε να προσεγγίσουμε πολύ περισσότερα παιδιά. Λοιπόν, είναι ένα πρόγραμμα, έχουμε αποκτήσει ένα κινητό σχολείο, έτσι ώστε πηγαίνουμε εμείς στους καταβλισμούς, πηγαίνουμε εκεί που τα παιδιά παίζουν, εκεί που μπορούμε να τα βρούμε χαλαρά τα παιδιά, για να μπορέσουμε μέσα από το παιχνίδι, από την αγάπη που τα δείχνουμε, από έτσι είναι... τα παιδιά, η ομάδα μάλλον, η οποία αποτελείται από 5 επιστήμονες και έχουμε άλλους τόσους εθελοντές, είναι ο τρόπος που θα τα προσεγγίσεις. Πάντως, το αποτέλεσμα είναι θεαματικό. Βλέπουμε ότι τα παιδιά αυτά άρχισαν να μάθουν, μάθανε να γράφουν το όνομά τους. Και μόνο ξέρεις πόσο χαίρονται. Πόσο χαίρονται που έμαθαν να γράφουν το όνομά τους και που δεν υπάρχει κάποιος να τα πιάσει από το χέρι, να τα πάει μέσα στην τάξη και μέσα στην τάξη όμως να είναι έτσι οι συνθήκες και το περιβάλλον απέναντί τους που να ζητήσουν και την άλλη μέρα να πάνε. Εμείς αυτό θέλουμε, αυτό επιδιώκουμε και το έχουμε πετύχει, αν όχι έτσι το 90% ή το 80%, αλλά νομίζω ότι ένα 60% είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι από αυτό που κάνουμε. Έχετε αντιδράσεις από τους γονείς, κυρία Τσιάμουρε, το αναγκίζετε να πηγαίνετε κοντά στα παιδιά? Στην αρχή έχουμε από τα ίδια τα παιδιά. Σιγά σιγά όμως τα παιδιά αρχίζουν να μας εμπιστεύονται. Και φυσικά αρχίζουν να μας εμπιστεύονται και οι γονείς. Άρα το περνά στους γονείς. Βέβαια, που ασχολούμαστε και με τις ίδιες. Γιατί και οι ίδιες είναι αναλφάβητες. Και μαζί μέσα από το παιχνίδι βάζουμε στη διαδικασία και την ίδια τη μάνα. Mm-hmm. Έτσι ώστε τη δίνουμε και αυτής ένα χαρτί. Σωστή. Και ένα μολύβι για να αρχίσει και αυτή να σχεδιάζει, να κάνει διάφορα σχήματα. Έτσι για να καταλάβουμε που βρίσκεται, τι έχει στο σώμα. Σε τι επίπεδο γνώσης. Ακριβώς. Και έτσι μαζί με τα παιδιά τους μαθαίνουμε και να γράφουν και οι μάνες, να ζωγραφίζουν, τραγουδάμε μαζί, χορεύουμε μαζί. Έτσι χρειάζονται διάφορες τεχνικές και πρακτικές για να μπορέσεις να τις κερδίσεις. Τώρα την άνοιξη βγάζουμε τραπεζάκια και αρχίζουμε και τις μαθαίνουμε να πλέκουν ή να κάνουν άλλα πραγματάκια, έτσι, δημιουργικά mm-hmm. πραγματάκια. Να μάθουν έτσι να δουλεύουν το πυλό. Για να μην απασχολούνται ή να μην γυρνάνε στους δρόμους. Στην επαιτία. Ναι, και ένας, ακριβώς και αυτό που τους λέμε και που προσπαθούμε να τους πούμε ότι δεν πρέπει αυτό να το κάνετε. Δεν είναι σωστό. Υπάρχουν τώρα επιδόματα, υπάρχουν. Ή τις υποδεικνύουμε αν κάποια δεν ξέρει πού να ανατρέξει, πού να πάει. Σωστά. Σε ποιες κοινωνικές υπηρεσίες ή δομές να πάει. Είμαστε εμείς εκεί για να τους βοηθήσουμε, να τους υποδείξουμε, να τους πούμε πρέπει να πάμε στο τάδε γραφείο, να ζητήσουμε αυτό. Αν δεν μπορούν μόνοι τους να το κάνουν, θα πάμε με τους κοινωνικούς λειτουργούς τους δικούς μας και έτσι γίνεται έτσι μια συλλογική, ξέρετε, δουλειά, προσέγγιση
Και το αποτέλεσμα πραγματικά Μπράβο. Είναι πάρα πολύ καλό. Ναι. Μπράβο. Δόξα τω Θεώ. Μπράβο. Σας αγαπώ πολύ. Mm. Αυτό το σχολείο ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια. Το φέρνουμε συνέχεια στην επιφάνεια. Ο κόσμος δεν έχει καταλάβει τη σημαντικότητά του. Εγώ θα πρότεινα όσοι βρεθούν στην Ονειρούπολη να έρθουν από κοντά να μιλήσουν μαζί και με εσάς. Όποια σχολεία θέλουν να το πάμε, εμείς είμαστε στη διάθεσή τους. Mm-hmm. Αύριο έχουμε 4 σχολεία που έρχονται τώρα, έρχονται και από τον Ξενώνα, έτσι για να γνωρίσουν τον Ξενώνα, να τους μιλήσουμε Μπράβο. Όχι μόνο για το Mobile School, αλλά για το Ώρα να Μιλήσεις, που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτή τη στιγμή δουλεύουμε 3 προγράμματα. Ένα είναι το Mobile, το άλλο είναι το Ώρα να Μιλήσεις, που ασχολούμαστε δηλαδή με τον θήτη, και βέβαια με την διαδικτυακή βία, που επίσης είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, πολύ έτσι επίκαιρο, και πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολλοί φορείς μαζί, να προλάβουμε. Έτσι. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα τα νέα έτσι. Τα παιδιά. Έτσι, κυρία Τσιχαμούρα, αυτό είναι το μήνυμα. Να. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, σας αγαπάμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Αν δεν τα ξαναπούμε, θέλω να εκφράσω έτσι την αγάπη μου σε όλους και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που όλη η κοινωνία, όλοι μας συμμαρστέκονται. Αλλά να δώσω το μήνυμα αγάπη σε αυτές τις ημέρες, θα μας δίδεται η ευκαιρία να κάνουμε κάτι για να νιώσουμε πάρα πολύ όμορφα. Σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Καλά Χριστούγεννα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ξανακαταλήγω στο μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε και νομίζω η κυρία Τσιχαμούρα σας το πέρασε πάρα πολύ έντονα. Χωρίς παιδεία υπάρχει βία. Η βία φέρνει το θάνατο. Δεν μιλάμε για κοινωνίες οι οποίες είναι πολιτισμένες και μπορούν να ανταπεξέλθουν στην καθημερινότητα. Μιλάμε για βίες κοινωνίες οι οποίες χωρίς τη μόρφωση και χωρίς τα απαραίτητα δεν μπορούν να επιβιώσουν. Και είναι στο δικό μας το χέρι αν θα μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε ή όχι. Ίσως το κατηγορώ να αφορά την κοινωνία μας και να αφορά τον τρόπο προσέγγισης αυτών των ατόμων. Αλλά κάπου πρέπει να μπει ένα τέλος σε όλα αυτά. Αλλιώς θα θρηνούμε και άλλους νέους. Γιατί εκεί πλέον μιλάμε για νέους. Λοιπόν, εγώ σας αποχαιρετώ, σας καληνυχτώ, καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Εσείς δεν πάτε πουθενά, εδώ αμέσως μετά, κεντρικό δελτίο ειδήσεων, μαζί με τον Απόστολο Τζεμιδάκη. Να έχετε μια όμορφη βραδιά, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.